Και μετά από αυτή την παρέμβαση που είδατε του βουλευτή Ετωλοκανανίας, του κυρίου Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Αποστόλου, σχετικά με τις αδειοδοτήσεις των σταυλικών εγκαταστάσεων, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γεωπόνομ Φιλοχίας Αγρινίου, τον κύριο Αντωνάκο Γιώργο, ο οποίος μας ενημερώνει τι γίνεται επιτέλους με τις διαδικασίες όσον αφορά την υπόθεση των αδειοδοτήσεων από το Δασαρχείο Φιλοχίας. Να ακούσουμε τι μας λέει τηλεφωνικά ο κύριος Αντωνάκος. Είστε γεωπόνος στην περιοχή Αμφιλοχίας αλλά και Αγρινίου και με την αφορμή αυτή θα ήθελα να σας ρωτήσω για ένα θέμα το οποίο απασχολεί κτηνοτρόφους της περιοχής σας όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεών τους. Έχετε ξεκινήσει διαδικασίες και έχετε φτάσει στο Δασαρχείο Αμφιλοχίας. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος, που είχε επισκεφθεί τις προάλλες τις περιοχές της Αμφιλοχίας και μίλησε με κτηνοτρόφους, τους είχε υποσχεθεί ότι το θέμα αυτό θα το έθετε σε επίκαιρη ερώτηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Αποστόλου, ώστε να πάρει απαντήσεις. Το έχει ήδη υλοποιήσει, έχει ήδη γίνει η ερώτηση του βουλευτή Ετωλοκανανίας του κυρίου Κωνσταντόπουλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και στο σημείο αυτό θα ήθελα να ρωτήσω εσάς σε ποιο στάδιο βρίσκονται όλοι οι διεργασίες όσον αφορά το Δασαρχείο Αμφιλοχίας. Τις τελευταίες μέρες μας έχουν ενημερώσει έχει ξεκινήσει η διαδικασία εκδόσεως των εγκρίσεων επέμβασης που χρειάζονται οι κτηνοτρόφοι με σκοπό να πάρουν τις άδειες λειτουργίας που είναι απαραίτητη για τα διάφορα προγράμματα που συμμετέχουν. Μας έχουν ζητήσει κάποια συμπληρωματικά χαρτιά. Προσπαθούμε να τα μαζέψουμε. Σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει εμείς αυτή τη διαδικασία τώρα. Είναι πολύ όγκος δουλειάς. Υπάρχει γενικά καθυστέρηση. Πιστεύουμε ότι σιγά σιγά θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει θετικό κλίμα όσον αφορά το Δασαρχείο Αμφιλοχίας ή πρόκειται να προβείτε σε άλλες υπηρεσίες ώστε να υλοποιήσετε αυτό που θέλετε? Αυτή την περίοδο υπάρχει και πριν υπήρχε θετικό κλίμα, υπήρχε γενικά και τώρα υπάρχει θετικό κλίμα. Υπάρχει γενικά μια έλλειψη προσωπικού, είναι τεράστιος όγκος δουλειάς που έχουν εκεί πέρα, αυτό το κατανοούμε όλοι. Μας έχουν πει ότι θα δώσουν προτεραιότητα σε περιπτώσεις των ανθρώπων που είναι για διαιτήσεις και πιστεύω ότι και με το δεδομένο ότι υπάρχει θετικό κλίμα θα προχωρήσουν ομαλά. Με σκοπό να πάμε και σε άλλες υπηρεσίες που χρειάζονται για άλλες λειτουργίες. Μάλιστα, επειδή γνωρίζω ότι υπάρχει ημερομηνία λήξης στις όλες διαδικασίες. Έχει περάσει. Τώρα είμαστε στη διαδικασία παράτασης. Ένστασης στον παραγωγό, στα πράγματα που συμμετέχουν, το οποίο αναπάσχεται μια επιτροπή η οποία είναι υπεύθυνη στην καταβολή της επιδότησης, αποφασίζει να εξετάσει τις ενστάσεις, εκεί τελειώνει και όλη η ιστορία. Πιστεύουμε ότι θα καθυστερήσει αυτή η επιτροπή, έτσι ώστε απλά να βγάλουμε τις άδειες. Μάλιστα, βρίσκεστε σε γενικές γραμμές σε καλό δρόμο. Έχει παρέλθει το χρονικό περιθώριο που είχαμε. Μάλιστα. Τώρα είμαστε στη διαδικασία παράτασης. Εσείς με η συνεργασία από όλους, πίεση, χρόνου, τα πάντα όλα. Κύριε Αντωνάκο, εσείς έχετε συνεχείς επαφές και επισκέψεις στο Δασαρχείο Αμφιλοχίας. Βρίσκεται η υπόθεση τελικά σε καλό κλίμα, έτσι όπως μας τα αναφέρετε τώρα? Μετά και την επαφή που είχαν και οι ίδιοι παραγωγοί ενδιαφερόμενοι με αρμόδιους υπαλλήλους, πιστεύω ότι είναι σε θετικό κλίμα. Τώρα τι θα καταφέρουμε ακόμα δεν ξέρω. Μάλιστα. Αγώνας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.